κοριτσιού που μπορεί να συμβεί αυτό. Mm-hmm. Βοηθάει η ώρα ή θα βοηθούσε περισσότερο να είναι μια πιο απογευματινή, γιατί συνήθως τα περισσότερα τηλεπαιχνίδια ήταν απογευματινές. Ναι, δεν ξέρω. Βέβαια, κοίταξε, όταν ήμουν μικρή και το έβλεπα, θυμάμαι ήταν μεσημέρι πάλι. Γιατί θυμάμαι ότι γύριζα από το σχολείο και έτρωγα και έβλεπα το ρουκζούκ. Αρχικά οι κουβέντες που κάναμε με το κανάλι ήταν για να είναι απόγευμα. Και έτσι και κλείσαμε δηλαδή. Αλλά κάποια στιγμή, όταν μία μέρα, δύο πριν ξεκινήσουμε το γύρισμα, που κάναμε έτσι, τα γνωστά meeting, briefing και όλα αυτά, μου είπαν ότι αποφάσισαν ότι θα το βάλουν τρεις. Δεν είχα κάποιο μέχρι πρόβλημα. Μέχρι πότε θα πάει, θα ξεκινήσω το 5 Ιουνίου. Οπότε... Νομίζω θα πάει μέχρι τέλη Ιουλίου. Ναι, μέχρι τέλη Ιουλίου. Ζέτα, θα σε δούμε το χρόνο στο Dancing with the Stars. Έχει ακουστεί για αυτό. Δεν ξέρω καν αν θα γίνει. Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε με το ρουκζούκ. Δηλαδή δεν το ξεκινήσαμε για καλοκαίρι. Δεν ξέρω. Θα σε ενδιαφέρει γιατί ήταν κάτι που εσύ το φέρες. Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Όχι, αν θα σε ενδιαφέρει αυτό. Γι' αυτό είναι. Γι' αυτό είναι. Δεν ξέρω πώς μπορεί να είναι ξανά. Θα ήθελε να βρεθεί κάποια στιγμή με τη Μερμηλιά Ρέση που έκανε το ρουκζούκ στο ίδιο πλατό. Πάρα πολύ. Θα ήθελα. Εγώ θα τη κάνω και πρόσκληση άμα θέλει να έρθει. Ήταν να το παρουσιάσει και να παίξω, γιατί θέλω και να παίξω. Και το αντίστροφο. Έχεις δει το εκπομπές που έχεις παρουσιάσει εσύ τώρα αυτές τις μέρες και πράγματα. Είδα την πρώτη. Έχεις εντοπίσει πράγματα που θες να διορθώσεις και ναι, ποια είναι αυτά. Ναι, βέβαια. Εντάξει, τώρα η πρώτη εκπομπή. Εγώ είμαι και λίγο αυστηρή με τον εαυτό μου, οπότε πάντα βρίσκω πολλά για να διορθώσω. Η πρώτη εκπομπή ήταν λίγο. Αναγνωριστική ακριβώς. Επειδή γυρίζουμε πολλά επεισόδια όμως μέσα στη μέρα, νομίζω ότι ήδη ο ρυθμός έχει αλλάξει, ήδη νιώθω πολύ πιο άνετα κι εγώ. Είναι ένα παιχνίδι που έχεις να κάνεις με πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους, οπότε πολλές διαφορετικές ενέργειες. Έχεις συμβεί κανένα εφτράπελο κατά τη διάρκεια των εκπομπών που έχετε γράψει ως τώρα? Έχουν συμβεί πάρα πολλά ωραία και αστεία πράγματα και νομίζω ότι είναι και ένας από τους λόγους που έχει αγαπηθεί τόσο αυτό το παιχνίδι στο παρελθόν, ελπίζω να αγαπηθεί και τώρα. Έχουν συμβεί πολλά ωραία γιατί εκείνη την ώρα που ο χρόνος κυλάει, μπορεί να πεις διάφορα τρελά προκειμένου να κερδίσεις. Τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ ένα συγκεκριμένο, αλλά έχουν... Να, και λίγο εσείς που πήρατε σήμερα μία γεύση. Πήραμε μία γεύση και το βιώσαμε. Ξέρετε, καταλάβατε πώς είναι. Το γεγονός ότι αναβιώνουν στους τηλεοπτικούς μας δέκτες παιχνίδια παλαιότερων ετών, δηλαδή της 20 ετίας, ναι. 15 ετίας τουλάχιστον. Θεωρείς ότι, θέλω τη γνώμη σου βασικά, είναι ανησυχητικό γιατί έλλειψη ιδεών, έλλειψη καινούργιων πραγμάτων, είναι ανησυχητικό λίγο για την ελληνική τηλεόραση? Μπορεί κατά μία έννοια, αν το εξετάσω από αυτή την οπτική γωνία, να είναι ανησυχητικό. Αλλά επειδή νομίζω ότι παράλληλα βγαίνουν και καινούργια πράγματα, προτιμώ να επιλέξω την νοσταλγική ματιά, γιατί κάποια παιχνίδια...